Είμαστε στο Ζάπιο και θα πάμε να τα γεμίσουμε χώματα. Για ποιο λόγο? Να κάνουμε αγώνες BMX. Πάτε, πάτε.
Γεια, Νίκος. Πριν από περίπου ένα χρόνο είχα την ιδέα να φέρουμε το BMX και το freestyle motocross στο κέντρο της Αθήνας. Να γίνει ένα τρελό show, να γουστάρει ο κόσμος. Έδωσα την ιδέα στον Δημήτρη και πήγαμε μαζί στην εταιρεία Blue Concept και το προτείναμε. Και μετά με τη βοήθεια του Red Bull έγινε το event. Ήμουν τυχερός, είχα πολύ τυχερός, γιατί μου κάτσαμε όλα τα άρματα για αυτά. Είχα καιρό να κάνω, αλλά πάλι καλά. Λοιπόν, το event το οποίο έγινε ήταν ασύλληπτο, ήταν πάρα πολύ καλό. Χρόνια περιμέναμε να δούμε κάτι τέτοιο, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, στο Ζάπιο. Και οι ξένοι και οι Έλληνες κάνανε πάρα πολύ καλά, οι pro riders. Παρόλο που μερικοί άνθρωποι πιστεύαν ότι δεν θα πήγαινε τόσο. Ήταν υπέροχο, βασικά. BMX, όλα καλά. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν γίνονται τέτοια event φυσικά. Και εντάξει, χαρά για μας να ερχόμαστε τέτοια. Ήμουνας πολύ καλός. Όλοι κάναν πολύ ωραία. Μοτοκροσάδες, πάρα πολύ καλά. Ο Κώστας, ο Θανάσης και ο Νίκος. Τα έδωσαν όλα. Εδώ και 3 χρόνια ας πούμε, ασχολούμαι με αυτό το πράγμα το motocross. Από πριν έκανα BMX για περίπου 5 χρόνια. Είναι, πιστεύω, το καλύτερο πράγμα που έχω βρει. Μετά που ήταν έγινε στο Ζάπιο, γιατί το είδε πολλοί κόσμος, προωθήθηκε. Πάλι μας είδαν βέβαια να κάνουμε ποδήλα τα παιδάκια πάλι, ενάτι εδώ, ένα, δεν πεθάναν ακόμα, όλοι ζουν, ξέρω εγώ, κάπου χωμένοι. Γεια σας, είμαι ο Κώστας. Το άλμα ήταν φανταστικό, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Πιστεύω ότι όλοι μας ξεπεράσαμε τους εαυτούς μας εκεί. Τα καταφέραμε καλά, σχεδόν. Αλλά ήταν τέλεια, όλα. Είδαμε να πέφτει χώμα, να φτιάχνονται άλματα από τόσες προς τα ζώπη. Δεν πιστεύω να το ξαναδούμε. Βέβαια, για μένα είναι τρόπο ζωής, διασκέδαση πάνω απ' όλα. Να περνάς καλά με τους φίλους σου. Να κάνεις νέους φίλους. Αυτό, να περνάς καλά. Can I say, it was one of the best days of my life. Άντε, ρε.